Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω με απλά βήματα, εύκολα και γρήγορα, πώς φτιάχνουμε ένα δωμάτιο με δύο διαφορετικά χρώματα. Εδώ είμαστε στην Κηφισιά και θα φτιάξουμε ένα παιδικό δωμάτιο με δύο διαφορετικά μπλε. Λοιπόν, αυτό είναι το μπλε το σκουρό που θα δουλέψουμε. Και αυτό εδώ είναι το μπλε ανοιχτό, έτσι. Αυτή θα είναι η διαφορά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το μπλε το χρώμα. Η διαδικασία είναι απλή. Από το κουβά μας σε μια σκάφη ρίχνω μια ποσότητα. Πάντα κλείνουμε το κουβαδάκι μας για να μην στεγνώνει. Έχουμε εδώ αυτό το εξαρτηματάκι με το οποίο θα ανακατέψουμε το χρώμα. Νεράκι. Λοιπόν, εγώ βάζω με το μάτι, επειδή τα κάνω συνέχεια, εσείς θα με το μετρήσετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Λοιπόν, το χρωματάκι μας είναι έτοιμο. Έχουμε ένα πινελάκι εδώ και ένα πινέλο πιο μικρό, για να κάνουμε τις σκοπίες μέσα. Έχουμε κάνει όλα τα κοψίματα εκεί που θα μπει το σκούρο χρώμα με το πενελάκι μας, έτσι. Θέλω σε αυτή τη φάση, αυτό το πρωτοχέρι, θέλω σε αυτή τη φάση να μου προσέξετε πάρα πολύ. Βασικά δεν θέλω να προσέχετε εδώ πέρα, εδώ θα μάθει άλλο πράγμα, άλλο χρώμα. Δεν μας πειράζει, εδώ καβαλάμε, το νερώνουμε, δηλαδή όπως βλέπετε, οπουδήποτε θα μπει το άλλο χρώμα, όπως και από εδώ, όπως και εδώ αντίστοιχα, από εδώ θα γίνει άλλο χρώμα. Λερώνουμε με το χρώμα το σκούρο, δεν μας πειράζει αυτό, γιατί θα το φτιάξουμε μετά με το άλλο χρώμα, έτσι, με το ανοιχτό. Τώρα, αφού κάναμε τα κοψίματα όλα, δεν μας πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει εάν έχει στεγνώσει ή όχι το χρώμα. Όσο το χρώμα είναι νοπό ακόμα, παίρνουμε ένα ρολάκι, το οποίο το έχουμε βρέξει φυσικά, έτσι, το έχουμε στεγνώσει, και ξεκινάμε το πέρασμα με το ρολό. Γεμίζουμε πολύ καλά το ρολό μας με χρώμα. Βλέπετε εδώ. Το χρώμα μας δεν στάζει. Να επιθυμίσω, επειδή θα αναρωτιούνται αρκετοί φίλοι για το δεν έστρωσες κάτω, δεν έβαλες, έχει γεμίσει. Όλα τα πατώματα θα τριφτούν και θα γυαλιστούν, έτσι. Οπότε δεν μας πειράζει, δουλεύουμε άνετα αυτή τη στιγμή. Λερώνουμε τα πάντα και μετά θα τριφτούν. Λοιπόν, ξεκινάμε το βάθος με το ρολάκι μας. Thank you.
όταν έχουμε μεγάλες επιφάνειες, χρησιμοποιούμε και ένα κοντάρι για να μπορούμε να μας διευκολύνει. Προσπαθούμε να μην λερώσουμε το ταβάνι, έτσι. Λοιπόν, όπως θα βλέπετε και εσείς, το πρώτο χέρι είναι έτοιμο. Δεν κάνουμε καμία άλλη κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να στεγνώσει το πρώτο χέρι. Ξαναπερνάμε με το ίδιο χρώμα ξανά το δεύτερο χέρι. Περιμένουμε να στεγνώσει και μετά θα προχωρήσουμε στο άλλο χρώμα. Λοιπόν, το χρωματάκι έχει στεγνώσει, οπότε πάμε για το δεύτερο χέρι, στα μπλε. Όλο το μπλε, το έντονο χρώμα έχει στεγνώσει. Τώρα θα προχωρήσουμε με το άλλο χρώμα, το ανοιχτό, έτσι, με τη διχρωμία. Τι κάνουμε? Ξαναπλύνουμε. Ανοίγουμε το χρώμα. Το χρώμα μας είναι αυτό εδώ, όπως θα βλέπετε. Με ένα πινελάκι. Θα το αραιώσουμε λίγο. Βάλουμε εδώ. Ας βάλουμε σε αυτή εδώ τη σκάφη. Ωραία. Ρίχνουμε νεράκι για να λιώσει. Και ξανά με ένα δευτήρι. Αλλά κατέβουν καλά.
Έχουμε ξεκινήσει τα κοψίματα. Εδώ είναι αυτές οι νήσιες μας γραμμές, οι οποίες όλες που γίνουν με το χέρι, με αυτό το πινέλο το μικρό και με το μεγάλο. Θα κάνουμε εδώ κάποιες λεπτομέρειες, θα δείτε τώρα ακριβώς τι εννοούμε. Έτσι, κοιτάξτε εδώ, τα πινέλα μας είναι καθαρά, είναι καινούρια, είναι καλά πινέλα με φυσική τρίχα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα. Βλέπετε τι εννοώ. Και προχωράμε όπου έχουμε λερώσει με το χρώμα το σκούρο, έτσι. Για να κάνουμε κοψίματα. Λοιπόν, κάναμε τα κοψίματα παντού, σε όλους τους τοίχους, με το πινελάκι παντού και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πέρασμα με το ρολό. Έχω μια σκάφη, που είναι στο χρώμα στη σκάφη εδώ και προχωράμε. Βλέπετε τι ωραία που γίνεται το χρώμα.